Γεια σας, εγώ είμαι Ζαμπέλα, αυτό είναι το κανάλι μου και σήμερα θα κάνουμε ένα make-up βίντεο. Με θύμιζα να κάνω ένα make-up tutorial και επειδή είχα όρεξη έτσι να κάνω ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό make-up look, έβλεπα λίγο στο ίντερνετ διάφορες ιδέες και σκέφτηκα να κάνουμε το make-up που κάνουν τα μοντέλα της Victoria's Secret, γιατί είναι πάρα πολύ fresh, πάρα πολύ όμορφο, κολακεύει πάρα πολύ τα πρόσωπα και είναι το μακιγιάζ που είναι ό,τι πρέπει. Αν θέλετε να δείτε πώς θα κάνω το Victoria's Secret Makeup, δείτε το βίντεο μου μέχρι το τέλος. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και κουδουνάκι, να πατήσετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο μου και εννοείται να γράψετε κάτω στα comments ό,τι μα ό,τι περνάει από το μυαλουδάκι σας. Φυσικά, μπορείτε να πάρετε και το κινητό σας να με βρείτε στο Instagram, να πατήσετε ένα follow για να βλέπετε εκεί πέρα τι γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο μας. Αρχικά θα πάρω από α5 το Daily Essential Vitamin Mist και θα το βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε. Είναι η μυρωδιά, είναι απίστευτη. Είναι βασικά τριαντάφυλλο, όμως έχει orange μέσα και είναι απίστευτα, απίστευτα. Και είναι όλο βιταμίνες και κάνει πολύ καλό στο δέρμα και είναι ό,τι πρέπει. Συνέχεια θα πάρω από Urban Decay αυτό το προϊόν. Θα πάω στο primer να περάσω τα φρύδια μου. Και συνέχεια με την άλλη πλευρά θα περάσω λίγο χρώμα. Με το Urban Decay τώρα Brow Blade, αυτό εδώ πέρα, θα σχηματίσω αυτό εδώ πέρα. Θα σχηματίσω τα φρύδια μου με το μαρκαδωράκι για να κάνω σαν microblending. Να φαίνεται πολύ φυσικό. Τραβάω δηλαδή μικρές γραμμούλες να φαίνεται σαν τριχούλες. Όπου χρειάζεται. Συνήθως θα πάρω από MAC το Soft Talk και θα βάλω με το Beauty Blender μου εδώ πέρα σε όλο μου το μάτι, σαν βάση για να το αποχρωματίσω και να σταθεροποιηθεί και από θα βάλω στη συνέχεια. Στη συνέχεια θα πάρω την παλέτσα από Huda Beauty, είναι η Nude και με ένα blending brush θα πάω σε αυτό εδώ το χρώμα που λέγεται Tinkle και θα δώσω εδώ πέρα βάθος στο μάτι μου. Με το ίδιο πινέλο θα πάω σε αυτό εδώ που λέγεται Bear το χρώμα και θα πάω ακριβώς κάτω από το φρύδι έτσι ώστε να το φωτίσω και να μπλενταριστεί στη γιά μου φουλ. Με το ίδιο πινέλο και το χρώμα Tingle που είχα χρησιμοποιήσει πριν θα πάω και κάτω από το μάτι. Στη συνέχεια θα πάω στο χρώμα Spanked, νομίζω έτσι προφέρεται, και θα δώσω λίγη ένταση στην εξωτερική γωνιά και εδώ πέρα για να φαίνεται λίγο πιο cut crease. Θα συνεχίσω παίρνοντας το pigment από MAC, αυτό εδώ είναι το tan, αγαπημένο, λατρεμένο pigment, λατρεύω το χρώμα του, είναι το rose gold, το πολύ ωραίο rose gold. Παίρνω λίγο από το tan στο πινέλο μου και παίρνω και το MAC Prep & Prime Fix Plus και το ψεκάζω έτσι ώστε να βγει το χρώμα ακριβώς όπως το θέλω. Θα το βάλω προσεκτικά εδώ στο κινητό βλέφαρο και θα προσπαθήσω να σχηματίσω cut crease, δηλαδή εκεί που ξεκινάει το βάθος μου θα προσπαθήσω να μην το περάσω, να είναι ωραίο σχηματισμένο εκεί πέρα. Συνέχεια θα πάρω από Makeup Forever το Starlit, το αγαπημένο μου το 13, το λατρεύω αυτό το Starlit, και με ένα μικρό πινελάκι θα βάλω εδώ πέρα στην εσωτερική μου γωνιά και θα το τραβήσω και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Στη συνέχεια θα πάω στο χρώμα Teddy από την παλέτσα της Huda Beauty και θα πάω λίγο κάτω από το μάτι μου. Στη συνέχεια θα πάρω το μολύβι από Urban Decay, το 24/7 Glitter Eye Pencil σε χρώμα 0 και θα πάω ακριβώς εκεί που είναι η ρίζα των βλεφαρίδων μου και θα το τονίσω λίγο εδώ πέρα στην εξωτερική γωνία. Θα το βάλω από τη μέση μέχρι έξω. Μόλις το κάνω αυτό με ένα πινελάκι έρχομαι και το πλεντάρω έτσι εδώ προς τα έξω. Και θα έρθω μέσα από το μάτι έτσι ώστε να το τονίσω εκεί που πρέπει.
Συνέχεια θα πάρω το μολύβι από Σλά. Αυτό είναι το Maroon Glaze. Και θα το βάλω μέσα στο μάτι. Θα συνεχίσω με τη μάσκαρα από Giorgio Armani, την κλασικό. Και θα την περάσω στις βλεφαρίδες μου. Αφού έχω τελειώσει με τη μάσκαρα, θα πάρω όπως θέλετε αλλού τις βλεφαρίδες Αμίνα σε σχήμα 3. Θέλω όλα να ανοίγουν προς τα έξω, γι' αυτό χρησιμοποιώ μισές βλεφαρίδες, έτσι ώστε να δώσω ένταση μόνο στην εξωτερική γωνία. Και αφού έχω τελειώσει με τα μάτια, θα πάρω από NYX το Born to Glow Liquid Illuminator. Αυτό είναι το χρώμα Gleam. Θα βάλω πρώτα λίγο εδώ στο χέρι μου για να βλέπω τι γίνεται. Και θα το περάσω σε όλο μου το πρόσωπο. Βράμε λες και εγώ έγκαυμα τρίτου βαθμού, το ξέρω, δεν θα μείνω έτσι. Θα πάρω το Makeup La Vie en Rose από Δήμητρα Κατσαφάδου. Αυτό είναι το Golden Toffee. Και θα το βάλω πρώτα εδώ στο χέρι μου για να ελέγχω την ποσότητά μου και θα το περάσω σε όλο μου το πρόσωπο. Θα συνεχίσω τώρα με το concealer από Cover Stick. Είναι αυτό εδώ πέρα και θα το βάλω κάτω από το μάτι μου. Θα το πλεντάρω φυσικά πάρα πολύ καλά. Θα συνεχίσω με Anastasia Beverly Hills. Και να κάνω λίγο έτσι το κοντούρι μου, να σας αισθάνομαι εγώ καλά. Και φυσικά θα τα σβήσω πάρα πολύ ωραία και μου. Συνέχεια θα πάρω από MAC το Hyper Real Foundation και θα βάλω εκεί που θέλω να είναι οι γυαλάδες μου λίγο πιο έντονες και θα βάλω λίγο προϊόν εδώ πέρα που είναι τα ζυγωματικά μου. Βασικά όπου είναι οι γυαλάδες μου θέλω να το περάσω λίγο αυτό πρώτα για να το κάνω έτσι λίγο πιο shining, λίγο σαν primer ας πούμε, μετά που θα μπει το highlight να γίνει φεύγα. Θα συνεχίσω με την πούδρα Lucky από Kat Von D στο Fair 110. Θα βάλω λίγο κάτω από τα μάτια, λίγο εδώ πέρα, βασικά όπου θέλω να είναι πιο φωτεινό. Και συνέχεια θα πάρω από Estée Lauder το Bronze Goddess με ένα πινελάκι. Αυτό είναι το χρώμα 4, το Hot Spell. Και θα ξεκινήσω να κάνω λίγο εδώ πέρα τα ζυγωματικά μου. Θα τα τονίσω. Τα θέλω όλα full πλενταρισμένα, δεν θέλω να φαίνεται τίποτα άγριο. Είναι Victoria's Secret Angel, άρα πρέπει να είμαστε αγγελάκια. Άρα είναι όλα γλυκά. Συνέχεια θα πάρω το Highlight Show Gold από MAC. Και το βάλω εδώ πέρα στα ζυγωματικά μου. Συνέχεια θα πάρω το Highlight από MAC Double and Gleam. Και θα βάλω λίγο εδώ πέρα για να το κάνω λίγο πιο έντονο. Συνέχεια θα πάρω από MAC το Molive Hover και θα σχηματίσω τα χείλη μου λίγο πιο juicy, όχι υπερβολικά. Θα πάρω το κραγιόν από Urban Decay, αυτό εδώ είναι το Comfort Matte. Το βάλω στα χείλη μου. Θα πάρω ένα χάρτη μαντήλο να φύγω το περισσότερο. Και θα πάρω το lip gloss από Kiko, νούμερο 6. Και κάπως έτσι έχω γίνει και εγώ ένα μοντέλο της Victoria's Secret. Αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω το comment σας οπωσδήποτε από κάτω. Αν σας άρεσε το make-up look και το βίντεο, θέλω ένα μεγάλο like. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και κουδουνάκι. Επίσης, βρείτε με στο Instagram και... θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να περνάτε πανέμορφα.